στην αδέλφισσε, στην αγωνιστές και στην αγωνίστριες. Αυτή η λαοθάλασσα που βλέπουμε σήμερα είναι για να αντισταθούμε την προσπάθεια της κυβέρνησης και των διαχειριστών της. Συνεπικουρούμενοι από όλο το σφάσμα των δίθεν θεσμών, όπως είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας, που δεν βγάζει εκεί για αυτό το κατάφορα αντισυντασματικό νόμο. Ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, που είναι βαστάζι των εργοδοτών. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι θεσμοί που στυπάνε τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Θέλουν να περάσουν ένα νόμο που καταστέλει τις λαϊκές και εργατικές διαμαρτυρίες. Είναι αυτοί που ήδη έχουν ψηφίσει αυτό το σύνταγμα και το παραβιάζουν. Δίνοντας λοιπόν μια απάντηση σε όλους αυτούς, αντέγραψα την απολογία του Αυγούστου Σπάιτ, εργάτη της Πρωτομαγιάς του Σικάγο, που είναι διαχρονική και επίκαιρη. Έλεγε λοιπόν την απολογία του Σπάιτ: «Κύριε δικαστές, αν σας περνάει η ιδέα πως με τις κρεμάλες σας μπορείτε να σταματήσετε το κίνημα που βγάζει εκατομμύρια γονατισμένων από την πίεση εργατών στην εξέγερση, είστε βαθιά γελασμένοι. Κρεμάστε μας, μα περιμένετε το τέλος. Αν είστε τυφλοί και δεν το βλέπετε, εγώ σας το λέω. Γύρω σας, κάτω σας, πάνω σας, από όλες τις μεριές και απλώνεται μια τεράστια φωτιά. Θέλετε να μην τη βλέπετε, δικαίωμά σας, μα δεν θα την αποφύγετε. Θέλετε να απαλλαγείτε από μας, κάντε το. Απαλλαγείτε πρώτα όμως από τους βιομηχάνους που δημιούργησαν την ανήθικη περιουσία τους με το κλεμμένο αντίτιμο της εργασίας που δεν πληρώθηκε μέσα στο σύστημά σας. Οι μηχανές παίρνουν την υπερπαραγωγή που οδηγεί τον πραγματικό παραγωγό του πλούτου, την αθλειότητα και το θάνατο. Είναι αυτό που εσείς αποκαλείτε αύξηση του εθνικού πλούτου. Τι ειρωνία, εθνικός πλούτος. Καταργήστε την αρπαγή και το πλιάστικο. Καταργήστε τους 100-200 ανθρώπους που απολαμβάνουν τα πάντα χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Από αυτή την τάξη θέλουμε να απαλλαγούμε. Η γενική κρατικοποίηση των μέσων παραγωγής είναι αναπόφευκτη αναγκαιότητα. Πρέπει επιτέλους να αρχίσει η εποχή του σοσιαλισμού και της παγκόσμιας συνεργασίας. Και αυτό μια μέρα θα γίνει. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε. Όποιος λέει ιδιωτική βιομηχανία, λέει αναρχούμενη οικονομία. Μετρημένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν προς όφελός του τις εφευρέσεις και τα επινοήματα του νου. Με τις μηχανές τους μετατρέπουν το αίμα μας σε βόλους χρυσού. Με την πολλή δουλειά δολοφονούν γυναίκες και ανήλικους. Με την ανεργία σκοτώνουν τα θύματα των μηχανών. Κατηγορούμεθα πως παραβήκαμε τον νόμο. Ναι, τον παραβήκαμε για να δείξουμε το λαό
κατά ποιο τρόπο οι θεσμοί τα τελευταία 20 χρόνια αποβλέπουν συστηματικά να εγκαθιδρύσουν σε τούτη τη χώρα μια ολιγαρχία που πιο δυνατή δεν υπήρξε ποτέ σε κανένα μέρος της γης. Οι ιδέες που υπερασπίζω είναι δικές μου. Είναι κομμάτι του εαυτού μου. Πώς είναι δυνατόν να τις εγκαταλείψω? Δεν είναι λοιπόν αφέλεια εκ μέρους σας να νομίζετε ότι μπορείτε να απαλλαγείτε από τις ιδέες αυτές που κερδίζουν έδαφος κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα. Αν το να λες την αλήθεια τιμωρείτε με θάνατο, εμείς δεν θα πάψουμε να λέμε την αλήθεια. Όσους θανάτους και κρεμάλες και αν μας επιβάλλετε, σας περιφρονούμε και στο θάνατο. Αυτά έλεγε ο Αύγουστος Πάης, εργάτης στο Σικάγο, τη ματωμένη Πρωτομαγιά του 1886, και για την αντιγραφή Γιώργος Τσιφωνιός, εργάτης Καλλιβουργίας, Αθήνα 2020. Κάτω τα χέρια από τις διαδηλώσεις! Και τώρα όλη η διαδήλωση. Συνεχίζουμε μπροστά πιο πολύ, πιο αποφασισμένοι, για ότι όταν το άδικο γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται καθήκον. Εμείς ερχόμαστε από πολύ μακριά και πάμε ακόμα πιο μακριά. Γεια σας!